Επιστροφή με την Super League 2 σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο σήμερα το βράδυ έπαιξε ο Πας Γιάννενα με τον Πλατανιά. Το 2-0 του Πας Γιάννενα τον φέρνει στην κορυφή. Να δούμε τα αποτελέσματα συνολικά της αγωνιστικής και νοεκρεμία ένα παιχνίδι. Εργοτέλης Παναχαϊκή 2-1 στην 7η αγωνιστική. Χανιά Απόλλων Λάρισας 1-2. Δόξα Δράμας Λεβαδιακός 0-0. Καραϊσκάκης Άρτας Απόλλων Πόντου 2-1. Πας Γιάννενα Πλατανιάς 2-0. Κέρκυρα Απόλλων Σμύρνης. Αύριο ο συγκεκριμένος αγώνας από την ERT Sports. Στη βαθμολογία ο Πάσχιαν έχει 15, ο Απολλώνης Σμύρνης με 14, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Παναχαϊκή 12, 11 Καραϊσκάκης και Απόλλων Λάρισας. Δόξα Δράμας έχει 10. 10 Πλατανιάς και Εργοτέλης επίσης. Χανιά Λεβαδιακός από 8, στους μείον 3 Απόλλων Πόντου και Κέρκυρα. Επόμενη αγωνιστική, Λεβαδιακός Εργοτέλης, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, Απόλλων Σμύρνης, Καραϊσκάκης, Πλατανιάς Κέρκυρα, Πας Γιάννενα Δόξα Δράμας και Παναχαϊκή Χανιά. Αυτά για την 8η αγωνιστική και όλη η αγωνιστική δράση, τα γκολ και οι φάσεις στο βίντεο που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Στην κορυφή της Super League 2 ανέβηκε ο Πας Γιάννενα μετά τη νίκη του στους Οσημάδες με 2-0 επί του Πλατανιά και περιμένει πλέον την αυριανή αναμέτρηση της Κέρκυρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης για να δει αν θα παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Του Γκαρσία γεμίζει. Περνάει μπάλα από όλους, η κεφαλιά επάνω στη γραμμή και δεύτερη προσπάθεια. Καταφέρνει ο Κάστρο να σκοράρει. Από στατική φάση λύνεται ο γόρδιος δεσμός για τα Γιάννενα. Του Γκαρσία και πάλι ο Μπιανκόνη κεφαλιά, ο Κότα αργεί, ευκαιρία μεγάλη, στα δίχτυα η μπάλα, με ποιον άλλον, με τον Παμλίδη. Ελάχιστα λεπτά χρειάστηκε για να πετύχει ακόμα ένα γκολ στο πρωτάθλημα, το πέμπτο του. Την τρίτη της φετινή νίκη πανηγύρισε η Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης που επιβλήθηκε στην Άρτα του Απόλλωνα Πόντου με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έφτασαν πρώτοι στον γκολ με τον Παναγιώτη Κοντοέ να ανοίγει το σκορ στο 45. Οι Αρτινοί ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε 4 λεπτά πέτυχαν την ολική ανατροπή στο σκορ. Στο 73 ο Κυβελίδης από πλάγια θέση έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ενώ στο 77 ο Κούστα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 μετά το γύρισμα του Αλμπάνη και την απόκριση του Πολίτη. Έτσι οι πράσινοι έφτασαν στους 11 βαθμούς, ενώ οι Πόντοι έμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στο μείον 3. Ο Απόλλων Λάρισας που ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 86 κατάφερε να φύγει με το τρίποντο της νίκης από τα περιβόλια κερδίζοντας με 2-1 τα Χανιά. Οι γηπεδούχοι απείλησαν περισσότερο στο πρώτο μέρος και τελικά βρήκαν δίχτυα στον εξτρά χρόνο. Ο Κάστρος αξιοποίησε το γύρισμα του Τζιόρα και την αποτυχημένη προσπάθεια του Σουλιώτη να απομακρύνει, γράφοντας από κοντά το 1-0. Το φινάλε όμως ήταν απρόσμενο. Λίγο πριν την ισοφάριση, σε προσπάθεια του Σκούπρα, η μπάλα βρήκε το χέρι του Σωτηράκου, αλλά ο ρέφερι άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν στο 86 με το Λίτενα που πήρε το rebound από το σούτ του Ναζίμ στο δοκάρι του Κουτζαβασίλη. Στο 92 ο Απόλλων Λάρισας πανηγύρισε το δεύτερο τέρμα του με τον Τασιούλη να πετυχαίνει το 1-2 μετά από παλιά του Μπαστακού. Επιστροφή στις νίκες για τον Εργοτέλη που επικράτησε εντός έδρας της Παναχαϊκής με 2-1, κατακτώντας το τρίτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Και τα τρία γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι στο δεύτερο 45 λεπτό. Λάθος των φιλοξενούμενων. Ο Γκροντής δίνει ωραία την μπάλα γρήγορα. Γίνεται το σουτ. 1-0 ο Εργοτέλης. Εκμεταλλεύεται το λάθος στο 17ο λεπτό και παίρνει το προβάδισμα με τον Ντροβίθι. Ο Εργοτέλης μπορεί να βγει και σε αυτή την περίπτωση στην κόντρα με τον ταχύτατο effort που έφυγε από κανονική θέση. Μπαίνει στην περιοχή το γύρισμα για τον Κουάτεγκ. 2-0 ο Εργοτέλης στο 28ο λεπτό. Ωραία άφηση ο Μαυρίας. Καλό και το σουτ που επιχείρησε ο Κολ. Η επέμβαση του Κατσιμίτρου κρατά το 2-0. Η Παναχαϊκή πιέζει, ψάχνει τον γκολ. Για να δούμε αν θα το βρει εδώ. Το βρίσκει. 2-1 για την ομάδα της Πάτρας. Ωραίος συνδυασμός στο 42ο λεπτό. Έδειχνε ότι θα καταφέρει να φτάσει σε ένα τέρμα με τον γκολ. Ο Εργοτέλης με τον Μπουρσέλη. Έδωσε στον Προβιδάκη. Επιχειρεί τη σέντρα ο Προβιδάκης. Καλή κεφαλιά στο δοκάρι από τον Έφορτ. Έγινε η σέντρα, ευκαιρία για το 2-2. Βρίσκει εκ νέου στο δοκάρι, αυτή τη φορά για την Παναχαϊκή. Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στη Δράμα. Δόξα και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 μετά από ένα κακό παιχνίδι με τους Μαυραετούς να αγνοούν τη νίκη σε 4 εντός έδρας μάτς. Οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον κριτικό στο 17. Τρία λεπτά αργότερα ο Μένκα έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το φάουλ του Κοζορώνη. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό έχασε ο Καστιγιόν που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο.
Στο 78 η κεφαλιά του Μαρκοπουλιώτη θα φύγει εκτός εστίας του Μπάγιτς, ενώ στο επόμενο λεπτό Μένκα θα πιώχει πρώτα στο Μάντζιο και μετά στο Σιμελίδη, κρατώντας το 0 για τη Δόξα.